Στην επιβεβαίωση των πληροφοριών που είχε νωρίτερα στη διάθεσή του το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters, ότι το Ισραήλ με τη στοχευμένη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα στη Βηρυτό του Λιβάνου, σκότωσε τον Ιμπραήμ Ακίλ, επικεφαλής μονάδας επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Hezbollah και de facto διοικητή της δύναμης Ρατβάν, της ελίτ δύναμης της Hezbollah, προέβη πριν από λίγη ώρα ο IDF με τον εκπρόσωπο του, υπονάβαρχο Ντάνιελ Χάγκαρη, να δηλώνει ότι εκτός από τον Ακίλ εξουδετερώθηκε και η ανώτερη αλυσίδα διοίκησης της δύναμης Ρατβάν, καθώς είχαν συγκεντρωθεί ώστε να συντονίσουν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Τώρα, όσον αφορά τον Ιμπραήμ Ακίλ, ήταν καταζητούμενος από τις ΗΠΑ και μάλιστα με πολύ μεγάλη αμοιβή, καθώς είχε συμμετάσχει στην τρομοκρατική επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βηρυτό το 1983. Σύμφωνα μάλιστα με διάφορες ειδησιογραφικές πηγές, η σημερινή επίθεση στη Βηρυτό και η εξουδετέρωση μελών της Hezbollah θα συνεχιστεί, καθώς ο Ισραήλ θεωρεί ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές όσον αφορά εξτρεμιστές. Αυτό όμως που όλοι αναμένουν να δουν είναι αν οι Ισραηλινές όμπλες δυνάμεις θα εισέλνουν τελικά εντός του εδάφους του Λιβάνου και έτσι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπει σε ένα νέο επίπεδο στο οποίο το Ισραήλ θα προσπαθήσει να ξεριζώσει μία και καλή την οργάνωση της Hezbollah από το Λίβανο.